Βρισκόμαστε στην Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, στο παλιό δημοτικό ιατρείο, εδώ που βλέπουμε ένα πάρκο το οποίο δεν είναι σε κατάσταση για να μπορεί να το επισκεφθεί ούτε κάποιος πολίτης ο οποίος μένει εδώ κοντά, αλλά φυσικά ούτε και κάποιος τουρίστας. Περνάνε πολλοί τουρίστες από εδώ, από αυτή την περιοχή? Περνάνε καθημερινά πάρα πολλοί τουρίστες. Αν σκεφτούμε ότι καθημερινά έρχεται έστω και ένα κρουαζιερόπλοιο, από τα 2.000 άτομα που μπορεί να φιλοξενήσει η παλιά πόλη, τα 500 έστω θα περάσουν από αυτό το σημείο. Βλέπουμε... Και δεν κάθεται κανένας να απολαύσει, ας πούμε, την ομορφιά. Απλά δεν υπάρχει καθόλου φροντίδα από το Δήμο και υπάρχει αυτή η κατάσταση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μπάζα κάτω από έναν πλάτανο, αν δεν κάνω λάθος. Ένα δέντρο το οποίο είναι εδώ πέρα αρκετές δεκαετίες. Βλέπουμε μπάζα κυριολεκτικά πεταμένα, τα οποία θα πρέπει να τα έχει μαζέψει η αρμόδια υπηρεσία. Βλέπουμε κάδους γεμάτους. Μια κατάσταση αποκαρδιωτική. Εδώ βλέπουμε την κατεστραμμένη είσοδο της παλιάς πόλης. Πιστεύω πως σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της γης ή χώρα γινόταν αυτό το πράγμα, θα τη συντηρούσαν τουλάχιστον. Εννοείται. Αν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, θα τα συντηρούσαν όπως και δίποτε. Πάνω σε αυτές τις πύλες έχει γραφτεί ολόκληρη ιστορία και εμείς απλά αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Εδώ πέρα βλέπουμε κομμένα κλαδιά, τα οποία φυσικά είναι αμάζευτα. Αυτά τα κλαδιά τα έκοψε η δημοτική υπηρεσία? Αυτά τα κλαδιά, το πάνω μέρος, από ό,τι διαπιστώνω σήμερα, πρέπει να τα έκοψε η δημοτική υπηρεσία. Αλλά τις προηγούμενες μέρες, πριν δύο μέρες συγκεκριμένα, είμαι μάρτυρας εγώ σε αυτό που είδα, στο ότι πολίτης, κάτοικος της παλιάς, πολύ μεγαλωμένος εδώ πέρα, από αυτό που ένιωθε, δεν άντεχε πια και πιάσε μόνος του και άρχισε να κόβει τα κλαδιά με τα χέρια. Έχουν φτάσει δηλαδή στο σημείο να μπαίνουν οι πολίτες στη διαδικασία να καθαρίσουν τη γειτονιά τους. Και δεν υπάρχει ούτε θελοντική ομάδα δημιουργημένη από το Δήμο. Από μόνος του ο καθένας παίρνει πρωτοβουλίες. Η οποία μπορεί να είναι κάποιες φορές καλή, κάποιες φορές να μην είναι τόσο καλή. Ναι, αλλά δεν πάει να σημαίνει ότι ο καθένας πονάει τον τόπο του, το μέρος που μεγάλωσε. Ναι. Βρισκόμαστε εδώ στην οδό Δημοσθένους. Αν κοιτάξετε αυτό το σπίτι συγκεκριμένα, η κυρία που μένει σε αυτό το σπίτι φρόντισε να κόψει τα κλαδιά. Και η δημοτική υπηρεσία δεν έχει έρθει καν να τα μαζέψει. Δεν έχει έρθει. Ενώ όλες τις υπόλοιπες χρονιές υπήρχε φροντίδα, ήταν όλα περιποιημένα. Φέτος η κατάσταση είναι στο έλεος του Θεού. Αυτή η εκκλησία που βλέπουμε εδώ πέρα είναι 15ου αιώνα. Είναι η Αγία Μαρίνα. Πριν 4 χρόνια περίπου, καθημερινά άνοιγε συγκεκριμένες ώρες. Όπως βλέπετε εκεί υπάρχουν τα ωράρια. Καθημερινά τα ωράρια αυτά βλέπουν οι τουρίστες. Ωστόσο και κανένας... δεν ανοίγει η εκκλησία. Ναι, δεν ανοίγει. Με αρμόδιους από τον Δήμο έχετε μιλήσει, έχετε πάρει κάποιο τηλέφωνο για να μιλήσετε με τους αρμόδιους? Δεν έχω μιλήσει γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι δεν πρόκειται να μου δώσουν σημασία. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν χώρο ο οποίος είναι περιφραγμένος και ανήκει στην αρχαιολογία και είναι ακαθάριστος. Τον Δήμαρχο πότε τον έχουμε δει τελευταία φορά σε αυτή την περιοχή? Έχει έρθει ποτέ ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της παλιάς πόλης? Ναι, όταν πλησιάζουν οι εκλογές έρχονται όλοι. Περνάνε μια βόλτα και ενδιαφέρονται. Εκείνες τις μέρες συγκεκριμένα. Από εκεί πέρα κανένας δεν κυκλοφορεί. Και πιστεύω ότι αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο, γιατί το διαμάντι της Ρόδου, και αν όχι της Ρόδου θα μπορούσα να πω όλης της Ελλάδος, είναι η παλιά πόλη. Είναι μια πόλη η οποία υπάρχει αιώνες και κατοικείται αυτή η πόλη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία συντήρηση στους δρόμους, το βλέπουμε ξεκάθαρα. Και αυτό υπάρχει σε όλα τα σημεία. Βρισκόμαστε κοντά στην κόκκινη πόρτα, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο πίσω μέρος της εκκλησίας, μέσα στην καταπακτή. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, μόνο αρχαιολογικός χώρος δεν είναι αυτός. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε τα πάντα. Και άλλα σκουπίδια, σωρός από σκουπίδια, ενέσεις κάτω και όλα αυτά ακριβώς ένα μέτρο από εκεί που περπατούν οι τουρίστες. Εδώ πέρα βλέπουμε μπάζα πεταμένα μέσα στην Τάφρο, τα οποία είναι και αυτά αμάζευτα. Απλά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Αν βρισκόμαστε στο Μάιο και δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, έτσι θα συνεχίσει και σε όλη την πορεία του καλοκαιριού.